είναι τα big data. Είναι κάτι που ακούμε όλο και πιο πολύ τα τελευταία 2 χρόνια. Το Google Trends δείχνει την τάση που έχει αυτός ο όρος και υπάρχουν άρθρα σε μεγάλες εφημερίδες, στους New York Times, στη Washington Post, ειδικά αφιερώματα σε περιοδικά όπως ο Economist, ειδικά sections στο Harvard Business Review και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά, μελέτες από την Gartner, την McKinsey, ακόμα και τον Davos, το γνωστό Davos, είχε ένα workshop ακριβώς για big data και public policy. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι σημαντικό. Το ίδιο το γραφείο του Αμερικανού Προέδρου αναφέρει ότι big data is a big deal και έτσι απλά δίνει 200 εκατομμύρια δολάρια για αρχή για ερευνητικές προσπάθειες. Και επίσης και ο Dilbert αναφέρει τα big data, άρα πρέπει να είναι κάτι μάλλον σημαντικό, αφού αναφέρεται και ο Dilbert. Λοιπόν, άρα τι είναι αυτό που λέμε big data? Καταρχάς, είναι big. Είναι big data και είναι από τις περιπτώσεις όπου το μέγεθος μετράει. Size matters, λοιπόν. Αν σκεφτούμε λίγο τον όγκο των δεδομένων, στο Facebook 1 δισεκατομμύριο χρήστες, όπου κάνουν 2,7 δισεκατομμύρια likes την ημέρα, βάζουν 300 εκατομμύρια φωτογραφίες. Η Facebook μπορεί να διαχειρίζεται 2,5 δισεκατομμύρια κομμάτια περιεχομένου καθημερινά, 500 terabytes είναι αυτά, και διατηρεί 100 petabytes σε δεδομένα. 100 petabytes είναι 1 εκατομμύριο gigabytes. Και μπορείτε να σκεφτείτε όλο αυτό το οικοσύστημα. Google, LinkedIn, Twitter, Walmart, Citibank, τράπεζες. Και αυτή είναι η αρχή, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε πλέον αυτό που ξέραμε από παλιότερα, πίνακες, γραμμές και απλά πράγματα. Πλέον προσπαθούμε να έχουμε και μηνύματα, έχουμε posts, έχουμε status updates, έχουμε εικόνες, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε βίντεο, έχουμε ήχο και από όλα αυτά προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, να βγάλουμε κάτι. Δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά το παλεύουμε. Η ερώτηση λοιπόν είναι, τελικά, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό που λέμε big data? Καταρχάς, να κερδίσουμε την προεδρία της Αμερικής. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε μια πολύ μεγάλη ομάδα από αυτό που λέμε data scientists, όπου κάναν micro-targeting, πηγαίναν στο επίπεδο του κάθε ψηφοφόρου, συγκεντρώνανε δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα και από άλλες εταιρείες όπου παρέχουν πληροφορίες για τον κάθε Αμερικανό πολίτη, τα αναλύαν, τρέχαν 66.000 simulations κάθε μέρα για να πετύχουν αυτό που πέτυχαν. Άρα λοιπόν είναι μια προοπτική κι αυτή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Για να δούμε στο κοινωνικό κομμάτι καταρχάς. Μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τα ΕΦΗ δίκτυα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα λεγόμενα smart grids. Τώρα γνωρίζετε ότι έχουμε μετρητές στο σπίτι μας, κάθε 2 μήνες έρχεται ή κάθε 4 μήνες έρχεται κάποιος υπάλληλος στη ΔΕΗ και κάνει μία μέτρηση, μία καταγραφή. Πλέον αυτοί οι μετρητές θα είναι στο δίκτυο και θα κάνουν report τη κατανάλωση της ενέργειας μας αρχικά κάθε 1/4 και κατόπιν κάθε μερικά δευτερόλεπτα. Και όχι για όλο το σπίτι, αλλά και με τη δυνατότητα σε περιοχές του σπιτιού. Φανταστείτε τον όγκο των δεδομένων και τι μπορούμε να βγάλουμε εάν αυτά τα δεδομένα τα συνδυάσουμε με κλιματολογικές συνθήκες, με τα υλικά του σπιτιού, με τη γεωγραφική μας περιοχή, με άλλα σπίτια. Μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, συσχετήσεις, ομαδοποιήσεις, διαγωνισμούς και ούτω καθεξής. Better health. Έπρεπε να είχαμε την κρίση για να έχουμε ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που έχουμε, ήδη έχουν βγει καταπληκτικά συμπεράσματα. Μπορούμε να ξέρουμε τι φάρμακα, σε ποιες περιοχές, ποια ειδικότητα, να βγάλουμε στατιστικά. Απλά με
μία απλή καταγραφή των φαρμάκων όπου λαμβάνουν οι πολίτες. Και το επόμενο στάδιο είναι τα λεγόμενα nanorobots, τα οποία θα βρίσκονται μέσα στο σώμα μας, θα ελέγχουν τα όργανά μας, θα συλλέγουν πληροφορίες, αιματολογικές εξετάσεις κάθε μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία αν αυτά τα συσχετίσουμε με το τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή, με το τι τρώμε, πώς κινούμαστε, γυμναστική και όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη κατανόηση για ασθένειες, για παθήσεις και όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν. Better education. Αναφέρθηκε ο Δημήτρης προηγουμένως για την Coursera. Είναι μία online πλατφόρμα για μαθήματα που προσφέρουν αυτή τη στιγμή 62 πολύ γνωστά πανεπιστήμια, η οποία δημιουργήθηκε από την Daphne Koller, καθηγήτρια της στο Stanford, σε τεχνητή νοημοσύνη, και τον Andrew Ng. Και έχει μία πολύ καλή παρουσίαση η Daphne Koller στο TED, What We Are Learning From Online Education. Σε αυτήν αναφέρει ότι δεν είναι μόνο το service που υπάρχει προς φοιτητές σε όλο τον κόσμο, προς ενδιαφερόμενους, προς όλο τον κόσμο να πάρουν μία εκπαίδευση που δεν μπορούν να την έχουν εκεί που ζουν. Είναι και κάτι άλλο. Κάθε πλήκτρο που πατιέται, κάθε διαγώνισμα, κάθε κουβέντα με έναν συμφοιτητή, κάθε εργασία καταγράφεται και μπορεί να αναλυθεί. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτό μπορούμε ίσως σε κάποια στιγμή να το κάνουμε από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται με ηλικία, οικογενειακό προφίλ, κοινωνικό background, οικονομικό background, χώρα και να βγάλουμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, δυνατότητες όπου ούτε μπορούσαμε να τις φανταστούμε πριν μερικά χρόνια. Επίσης, έχουμε καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Ήδη τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι φωδιασμένα με αισθητήρες, τα οποία μπορούν, γνωρίζουμε αυτό το e-pass που έχουμε κι εμείς, αλλά πλέον θα υπάρχουν readers, όπως λέμε, σε πολλά σημεία του δρόμου και θα μπορούν να κατευθύνουν, ανακατευθύνουν την κυκλοφορία, να κάνουν monitor την ταχύτητα, να κάνουν προβλέψεις και πάει λέγοντας. Και βεβαίως, better sports. Ίσως αυτό το έχετε ακούσει, όπου σε μερικά χρόνια θα έχουμε εισιτήρες σε όλους τους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, στην μπάλα. Θα έχουμε καταρχάς πιο δίκαιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει αμφιβολία αν έχει big goal, αν είναι out, αν είναι offside, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση των δεδομένων. Ο προπονητής θα έχει μία κονσόλα όπου θα βλέπει αν ο κάθε παίκτης είναι στην περιοχή που πρέπει, εάν τα τελευταία 10 λεπτά η απόδοσή του έχει πέσει περισσότερο από άλλους ποδοσφαιριστές, ποιον να βγάλει, ποιον να βάλει, πώς να προσαρμόσει το παιχνίδι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Και το τρίτο είναι ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα μπορεί να κάνει το λεγόμενο what if σενάριο. Τι κάνουμε εδώ, ψηφιοποιούμε την πραγματικότητά μας. Ψηφιοποιούμε την κίνησή μας. Μπορούμε να έχουμε ωφέλη στην εφοδιαστική αλυσίδα, αισθητήρες πάνω στα προϊόντα, στα ράφια, στα καροτσάκια, να μας προτείνουν προϊόντα, να έχουμε καλύτερη προώθηση προϊόντων και ούτω καθεξής. Αλλά, εκτός από το κοινωνικό κομμάτι, δημιουργείται και μία νέα γενιά startups, οι οποίες χρησιμοποιούν τα δεδομένα όχι για το day-to-day, αλλά για να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Το Google τι κάνει? Ταξινομεί, κάνει rank, κάθε σελίδα στο ίντερνετ. Η cloud θέλει να κάνει το ίδιο με εμάς. Η cloud βγάζει ένα score ανάλογα με την παρουσία σας στα κοινωνικά δίκτυα,
πόσοι σας ακολουθούν και πόσο influence, επιρροή έχετε στους υπόλοιπους και σας κατατάσσει. Για παράδειγμα, my cloud score is 86. I have 1 million Twitter followers. Be nice to me. Πολλές εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν την υπηρεσία της cloud. Ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ακόμα και σε interviews, για να παρέχουν upgrades σε κάποιους καλούς πελάτες, για να απλά μιλήσουν θετικά για τις εταιρείες τους. Η Ravenpack, η οποία παίρνει τα οικονομικά νέα και τα μοντελοποιεί για να μπορούν να τα διαβάζουν αλγόριθμοι, οι οποίοι αγοράζουν και πουλάνε μετοχές. Αν δεν το ξέρετε, αυτή τη στιγμή ο κύριος όγκος των συναλλαγών στη Wall Street δεν γίνεται από ανθρώπους, ούτε αποφασίζεται από ανθρώπους, από αναλυτές, από επενδυτές. Γίνεται από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Το λεγόμενο algorithmic trading. Η narrative science. Τι κάνει αυτή η εταιρεία? Κάνει τον δημοσιογράφο. Παίρνει financial news, blogs, apps, Twitter posts και γράφει καλά δημοσιογραφικά άρθρα, μικρά, που πάνε μάλιστα και στις συνδρομητές του Reuters, του Bloomberg, του Forbes. Σχετικά με αυτά. Σχετικά με ενημερώσεις για αθλητικά γεγονότα, ισολογισμούς, οικονομικά νέα και ούτω καθεξής. Και μάλιστα έχει και τη δυνατότητα να προσδιορίσει το στυλ της γραφής. Άρα λοιπόν, έχουμε δημοσιογράφους. Άρα λοιπόν, τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτή η νέα επανάσταση, όπου πάμε σε μία, όπως λέμε, data-driven economy. Πώς είχαμε free market και οικονομία της ελεύθερης αγοράς και ούτω καθεξής. Πάμε σε μία οικονομία όπου θα οδηγείται από τα δεδομένα. Είναι η δυνατότητά μας να διαχειριστούμε, να αναλύσουμε και να εξάγουμε γνώση από δεδομένα χωρίς να μας ενδιαφέρει πόσο μεγάλα είναι, τι μορφή έχουν και πόσο γρήγορα παράγονται. Και θα λέγαμε ότι τα keywords εδώ είναι η διαχείριση, η πρόβλεψη, η συσχέτιση, η κατηγοριοποίηση, η ομαδοποίηση. Δημιουργείται λοιπόν μια νέα εξειδίκευση, ένας νέος ρόλος στις εταιρείες. Ο data scientist, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα και να βγάζει πληροφορίες από αυτά. Ο Thomas Davenport στο Harvard Business Review μόλις πριν από 3-4 μήνες έλεγε «Data scientist ανέφερε the sexiest job of the 21st century». Η McKinsey προβλέπει ότι θα χρειαστούν τον Μάιο του 2011 170.000 άνθρωποι με τέτοιες ικανότητες και 1,5 εκατομμύριο managers θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ένα περιβάλλον το οποίο έχει δεδομένα. Και το Gartner Group, μόλις μετά από μερικούς μήνες, αναφέρει ότι όχι, μέχρι το 2015 θα χρειαστούν 4,4 εκατομμύρια άνθρωποι, με 1,9 εκατομμύρια να βρίσκονται στην Αμερική. Τι είναι λοιπόν αυτό, αυτό που λέμε data scientist? Είναι ένας database άνθρωπος, δηλαδή κάποιος που έχει γνώση στη διαχείριση των δεδομένων. Πρέπει να γνωρίζει μαθηματικά, γιατί όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται απαιτούν μαθηματικά. Στατιστική, οι περισσότερες μέθοδοι πρόβλεψης βασίζονται στη στατιστική. Πρέπει να γνωρίζει τεχνητή νοημοσύνη, πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση και την κατηγοριοποίηση έχουν τις ρίζες τους στη τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να έχει το μικρόβιο βέβαια του entrepreneur. Θα πρέπει να βλέπει, να έχει τη φαντασία να βλέπει τα δεδομένα πώς μπορούν να παράγουν αξία. Και βεβαίως θα πρέπει να έχει και μια καλλιτεχνική φλέβα να μπορεί να τα παρουσιάσει καλά. Ένα μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, το έχουμε έτοιμο εδώ και 1,5 χρόνο. Σκεφτόμασταν ότι θα άρχιζε το Σεπτέμβριο του 2012, δυστυχώς. Ο νέος νόμος κάποια κενά δεν μας άφησε, αλλά έρχεται. Θα ήμασταν από τα πρώτα διεθνώς πανεπιστήμια. Και τελειώνοντας, θα λέγαμε ότι η δυνατότητα που μας δίνουν οι εισιτήρες, που είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, θα δημιουργήσει, όπως το βλέπω προσωπικά, ένα νέο χρηματιστήριο, στο οποίο θα είναι οι δυνατότητες των
ανθρώπων. Ο Τζον Ντόε γεννιέται, ο Τζον Ντόε περπατάει λίγο πιο πριν από το μέσο όρο, άρα η καμπύλη αξία μεγαλώνει. Κατόπιν πηγαίνει σε ένα έτσι και έτσι νηπιαγωγείο, υπάρχει ένα φλατ σημείο. Ο Τζον έχει ψηλή χοληστερίνη, άρα λοιπόν υπάρχει μια πτώση στην καμπύλη. Το MIT κάνει δεκτό τον Τζον, οπότε έχουμε μια μεγάλη άνοδο αυτής της καμπύλης. Και πάει λέγοντας. Έχουμε δημιουργήσει ένα Facebook group για τα Big Data στην Ελλάδα που έχει περισσότερο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Θα ήταν πολύ καλό εάν κάνατε join. Αυτά.